Ο στρατάρχης Πετέν και η κυβέρνηση του Βυσί που συνεργάστηκε με την ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου έγραψαν μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της Γαλλίας. Σήμερα, 70 χρόνια μετά, 200.000 απόρριτα έγγραφα που αποτυπώνουν τη δράση του καθεστώτος τα χρόνια της κατοχής έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Κατά τη γνώμη μου, τα αρχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα είναι αυτά που θα μας δώσουν πληροφορίες για τη συνεργασία, κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο, μεταξύ Γάλλων και Γερμανών, αναφέρει ο ιστορικός Ντενίς Πεσανσκή. Για τη συνεργασία που προσέφεραν Γάλλοι ναζιστές και φασίστες, οι οποίοι εργάζονταν εντός των γερμανικών δομών, κατέληξε. Μιλίσια! Μέχρι τώρα πρόσβαση στα αρχεία του Βυσίχαν μόνο ερευνητές και δημοσιογράφοι κατόπιν ειδική άδεια. Τα έγγραφα αναμένεται να ρίξουν φω σε σκοτεινέ πτυχέ τη δράση τη φιλοναζιστική κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών και λεπτομέρειε για την εμπλοκή της στις απελάσεις 76.000 Εβραίων από τη Γαλλία.